Ευλογητός ο Θεός, αδελφοί μου, ευλογητός ο Θεός, ο οποίος διαπρεσβειώντας Παναχράντο του Μητρός και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, μας αξιώνει και συναθριζόμεθα εις τον Ιερό Ναόν του Αγίου Γεωργίου και μελετούμε το Λόγο του Θεού, την τροφήν της ψυχής, την χαράν των αγγέλων, και λαμβάνοντας δύναμη από τα λόγια του Κυρίου μας, συνεχίζουμε τον δρόμο μας για να φτάσουμε στο τέρμα της ζωής, που είναι ο Παράδεισος. Τον Παράδεισο να μην στερηθούμε, την αγάπη του Θεού μας να μην στερηθούμε και το έλεος του Θεού. Και να γνωρίζουμε πάντοτε ότι δύο σημαντικά πράγματα είναι αυτά τα οποία μας σώζουν στον κόσμο τούτο: η Παναγία μας και ο Τίμιος Σταυρός. Αυτά τα δύο είναι τα μεγαλύτερα όπλα τα οποία μας έδωσε ο Θεός μας από την πολύ του αγάπη. Η Παναγία μας δεν μας εγκαταλείπει ποτέ και είναι τούτο το οποίο ομολογεί η Εκκλησία μας και ψάλλει στο όνομά της. Εν τη γεννήσει την Παρθενία ανεφύλαξας, εν τη κοιμήσει τον κόσμο ού κατέλειπες Θεοτόκη. Πάντοτε βρίσκεται κοντά μας και ο Τίμιος Σταυρός, Κύριε όπλον κατά του διαβόλου, το Σταυρός σου ημίν δέδοκας. Φρύτη γάρ και τρέμει, μη φέρουν καθοράν αυτού την δύναμη. Δεν δύναται ο διάβολος ούτε καν να αντικρίσει, ούτε καν να ειδεί το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Και αυτά είναι εκείνα ακριβώς τα οποία έχουμε εμείς οι πιστοί στον Θεό ως όπλον δυνάμεως. Τα γεγονότα τα οποία υπάρχουν στην ανθρωπότητα, αδελφοί μου, όσοι μεν ακούν λόγον Θεού, τα βλέπουν ως σημεία των καιρών φοβερά, και είναι τούτο το οποίο ο κόσμος ενώ βλέπει δεν βλέπει, και ενώ όσο ακούει δεν ακούει. Είναι Χριστό. Είναι η τιμωρία την οποία είπε ο Κύριός μας, ότι οι άνθρωποι, λέγει, θα ακούν και δεν θα ακούν, θα βλέπουν και δεν θα βλέπουν. Σημεία των καιρών, λοιπόν. Θα ρίξετε ένα βλέμμα εις την ανθρωπότητα και θα ειδείτε την εκπλήρωση του Λόγου του Θεού εις την Αποκάλυψη. Θα στείλει, λέγει ο Θεός, τον άγγελον του για να άρει την ειρήνη από την γη, και οι άνθρωποι θα αιματοκυλίονται και δεν θα ευρίσκουν ποτέ λυτρωμόν. Εάν κοιτάξετε με αυτό το μέσο της τηλεοράσεως, την οποία ο Θεός επέτρεψε και εφεύρεν ο άνθρωπος, θα δείτε ότι όλα τα μέρη του κόσμου είναι αναστατωμένα. Δεν περνά μέρα που να μην δούμε αιματοκύλισμα εις τον άρχα τόπο ή στον β' τόπο ή εις μεγάλας περιοχάς
ή πολέμος ή ακαταστασίας. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλούμε ετοιμάζεται πόλεμος φοβερός, καταστροφή φοβερά και πολλής θάνατος. Από την άλλη πλευρά θα ρίξουμε ένα βλέμμα σε εκείνη την Αυστραλία. Κατακαίεται ολόκληρος από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά βρέχει. Η Μελβούρνη, αναφέρουν οι εφημερίδες ότι η ομοφιλοφιλία, δηλαδή τα σόδομα και τα γόμαρα, σοδομίτες, είναι περισσότεροι από το Λος Άντζελες της Αμερικής. Στην Αμερική αριθμούνται πέραν των 40 εκατομμυρίων στην περιοχή αυτήν των Αγγέλων. Λος Άντζελες, το λέγουν έτσι οι Αμερικανοί. Σε εκείνο το μέρος οι σεισμοί εκατέστρεψαν τα πάντα. Εις δε τη Μελβούρνη λέγει ότι είναι περισσότεροι από το Λος Άντζελες. Οι ομοφιλόφιλοι, σοδομίτες. Αυτό το οποίο ο Πανάκαθος Θεός δεν είναι εχθυνατό ιδίο όταν γεννήθηκε. Όλες τις αμαρτίες τες συνέχθη ο Θεός, και τους φόνους και τις μοιχείες και τις πορνείες και τις αδικίες, τα πάντα τα ενέχθη. Μόνον τούτο δεν ήθελε να το αντικρίσει ο Πανάγαθος Θεός, και προτού ακόμη ανοίξει τα μάτια του ως άνθρωπος, ως βρέφος, για να ειδεί αυτόν τον πλανήτη της γης, έστειλε άγγελον και κατέσφαξεν όλους τους σοδομίτες που ήσαν επάνω στην γη. Φοβερά δε η απειλή του Θεού εις αυτήν την αμαρτία είναι η νεκρά θάλασσα. Όσοι έχουν επισκεφθεί τα μέρη τα Άγια και έφτασαν στην νεκρά θάλασσα, πρέπει να φανταστούν ότι κάτω από εκείνο το νερό υπάρχουν 5 πόλεις οι οποίοι ήσαν όλοι οι κάτοικοι σοδομίτες, δηλαδή ανώμαλοι. Η αμαρτία αυτή, παρά την φύση την οποία ο Θεός δημιούργησε, ήταν τόσο εξαπλωμένη ούτως ώστε ο Πανάγαθος Θεός δεν εινέχθη περισσότερο και κατέστρεψε εκείνα στις 5 πόλεις με πυρ και θείον, θιάφη και φωτιά, και μετά επέτρεψε ο Πανάγαθος Θεός και σκεπάστη αυτή η πεντάπολης, οι 5 εκείνες πόλεις, με νερό το οποίο δεν κινείται. Δεν υπάρχει τρικυμία στην νεκρά θάλασσα. Και ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει ότι πάνω από το νερό αυτό υπάρχει καπνός ακίμητος. Βγαίνει από εκείνη την νεκρά θάλασσα, βγαίνει συνεχώς καπνός και προειδοποιεί τον άνθρωπο. Προειδοποιεί ότι εδώ ήρθεν η οργή μου επί τους ιούς της απειθίας. Και τι επαναλαμβάνει ο άνθρωπος? Τα ίδια εκείνα. Δηλαδή παρήρθεν η εποχή εκείνη και σήμερα απειλείται η κοινωνία με αυτήν την αφύσικη αμαρτία, την παραφύσινη αμαρτία. Άνθρωπος να κατατρέχει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος να ασελγεί επάνω στον άνθρωπο, που ούτε τα ζώα και τα χτίνη δεν κάνουν τη αυτήν αμαρτία. Η Αυστραλία λοιπόν κατακαίεται από ημερών. Η Αμερική επέτρεψε ο Θεός άλλην τιμωρία, φοβερή ανεμοστρόβιλη, καταστρέφουν τα πάντα, δεν αφήνουν τίποτε όρθιο, και τα βλέπεις μέσα σε αυτήν την τηλεόραση να υψώνονται πανύψηλα νέφη από αυτούς τους φοβερούς ανεμοστροβίλους, οι οποίοι
σαρώνουν ό,τι υπάρχει επάνω στη γη. Η Έτνα ήρθησαν και αυτή να απειλεί τον κόσμο με ηφαίστειον το οποίο δεν έχει σταματήσει ακόμη. Τα πάντα καταστράφησαν όσα ήσαν πλησίον, κόσμος έμειναν στους δρόμους, περιουσίες εξαφανίστησαν, σεισμοί φοβεροί επικολούθησαν, κτίρια έπεσαν και σχολείων έπεσε και εφωνεύτησαν παιδεία αγνά τα οποία ήσαν στην μικρά ηλικία της ζωής του. Με λίγους λόγους, με ολίγα λόγια, παντού δεν υπάρχει ησυχία. Τούτο είναι ένα από τα φοβερότερα σημεία τα οποία ο Θεός είπε ότι θα προηγηθούν πρώτης Δευτέρας του παρουσίας. Σημεία των καιρών λοιπόν, πολλά και διάφορα, διότι ο άνθρωπος όταν κατέβηκε ο Θεός από τους ουρανούς για να σώσει τον άνθρωπο, ο άνθρωπος κατέτρεξε, κατεδίωξε τον ίδιο τον Θεό. Και όχι τον κατέτρεξε απλώς, τον ύβρισε, τον ενέπεξε, τον εράπησε και εκείνος λέγει το Ιερόν Ευαγγέλιον, λιδωρούμενος ούκαν τελιδόρη, πάσχον ούκη πύλη, παρεδίδου δε το κρίνον τη δικαίως. Επαθετός λέγει ο Θεός και δεν ανταπέδωκεν εκείνα τα οποία του επροξένησε ο άνθρωπος για να τον πληγώσει. Αυτός ενώ ενεπέζετο και υβρίζετο, δεν ανταπέδιδε ύβρις εις τας ύβρις. Ενώ έπασχεν αδίκως, δεν εφοβέριζε με εκδικητικά σαπειλάς τους αδικούντας αυτόν, αλλά ανέθετε τον εαυτόν του εις τον Θεόν που πάντοτε κάνει κρίση δικαίαν. Αναφέρονται κυρίως τα περιστατικά αυτά της δίκης και του παθήματος του Κυρίου. Γνωρίζουμε ότι ο Κυριός μας επροδόθη από έναν μαθητή του, συνελήφθη από τους ανώμους κριτάς, οδηγήθη εις δίκη και ήρθησαν τα μεγάλα παθήματα του Κυρίου μας, τα οποία η Εκκλησία μας εορτάζει κάθε χρόνο την Μεγάλη Εβδομάδα. Αλλά καθόν εν την δημοσία δράση του ο Κυριός μας, εδείχθη το πρότυπο της υπομονής. Στην περασμένη μας συνάντηση ομιλήσαμε περί υπομονής και τώρα κλείνουμε το κεφάλαιο αυτό για να εισέλθουμε εις άλλο σημείο της Αγίας Γραφής. Καθόλην την δημοσία δράση του ο Κύριος μας ή το υπόδειγμα υπομονής. Ελιδωρήθη, δηλαδή ενεπέχθη και εκατηγορήθη. Εκατηγορήθη λέγει όταν ήκουσεν τους εχθρούς του, όταν ελευθέρωνε τον δεμένον άνθρωπον από τον διάβολο, ελευθέρωνε τους δαιμονισμένους, οι εχθροί του του είπαν ότι έχει δαιμόνιον και ως αρχηγός των δαιμονίων λέγει θεραπεύει τους δαιμονισμένους και εκείνος αισιοπούσε. Εν το άρχοντι των δαιμονίων λέγει εκβάλλει τα δαιμόνια. Και όταν ο Κύριος μας έστειλε τον Ιωάννη τον πρόδρομο για να του ετοιμάσει τον δρόμο, να του ετοιμάσει την οδόν, δι' αυτό ονομάζεται και πρόδρομος, πρώτος δηλαδή, ήρθε για να ετοιμάσει τον δρόμο να έρθει ο Χριστός μας.
Εκείνος το λέγει το κεράκι, το φως το μικρό, και ο πίσω του ερχόταν ο ήλιος της δικαιοσύνης για να φωτίσει τον άνθρωπο. Ο Ιωάννης ο πρόδρομος ευρίσκεται πέραν του Ιορδάνου, μέσα εις φοβερά νηστεία, στέρηση, ευρισκόμενος εκτεθειμένος εις τα σκερικά συνθήκας, εις τον καύσωνα του ηλίου και εις το ψύχος του χειμώνος. Δεν είχε φαγητό να φάγει, έτρωγε λέγει άγρια χόρτα και μέλι και ακρίδες. Και έλεγαν ότι ο άνθρωπος αυτός είναι καθυστερημένος, έλεγαν οι εχθροί του Ιωάννου του Προδρόμου. Και ήρθε ο Κυριός μας λέει και εκάθητο μετά των πορνών, μετά των τελωνών, μετά των αδίκων, και έτρωγε και έπινε. Ενθυμηθείτε τον Κύριό μας εις το σπίτι του Σίμωνος του Φαρισαίου, όταν ήρθαν οι πόρνοι και του άλυψε τα πόδια. Ενθυμηθείτε όταν εκάθητο ο Κύριός μας εις το σπίτι του Ζαχαίου, ο οποίος ήταν άδικος. Ενθυμηθείτε τον Κύριό μας, ο οποίος αγάπησε όλους τους πονεμένους και τους είχε στην αγκάλι του. Και έλεγαν, ιδού άνθρωπος φάγος και εινοπότης, άραγε αν τελειδόρησεν αυτής, είπε τίποτε εναντίον των. Εις όλα τα οποία ομολογούμε αυτήν τη στιγμή και φαναρώνουμε και κηρύττουμε, αδερφοί μου, πρέπει να έχουμε αμέσως την εικόνα του εαυτού μας, διότι ο Κύριος μας είναι το παράδειγμα. Εκείνος υπέφερε τόσα και δεν άνοιξε το στόμα του. Ύψος υπομονής, ελιδωρήθη και εσηκοφαντήθη ο Κύριος μας, και μάλιστα υπό ανθρώπων οι οποίοι είχαν επίσημον θέση εις τους Εβραίους, ήσαν οι νομοθέτες του Ισραήλ, ήσαν οι πνευματικοί αρχηγοί, ήσαν εκείνοι οι οποίοι καθοδήγουν τον λαόν εις τον δρόμο του Θεού, και αυτοί ήσαν εκείνοι οι οποίοι ήσαν οι ασπονδότεροι εχθροί του Κυρίου μας. Είχαν υψηλά αξιώματα μέσα εις το Ιουδαϊκό έθνος. Ελιδωρήθη δημοσίως, ενεπέχθη δημοσίως, ηρωνεύθη δημοσίως από τους ήρωνας εχθρούς του. Με σαρκασμόν και ηρωνίαν, κατά τρόπον ο οποίος έφεραν και εις απορίαν τους μαθητάς. Πώς αντέχει, έλεγαν ο διδάσκαλός μας όλα αυτά, πώς τα αντέχει και πώς έχει τέτοια ανυπομονή. Εσηκοφαντήθη ότι ήταν ξένος και βλάσφημος προς τον πατέρα του, όταν έλεγε ότι εγώ και ο πατέρας μου είμαι θα ένα, εγώ είμαι ο Υιός του Θεού. Όταν ήκουσαν αυτά οι Εβραίοι, τόσον πολύ αναστατώθησαν, ούτως ώστε είπαν, δεν έχουμε άλλη μαρτυρία από αυτήν. Και κατεξέσχισαν τα ημάτια των από την αγανάκτηση την οποία είχαν μέσα τους. Σημείων επί το οποίο η καρδία του Κυρίου μας ήταν καθυπερβολήν ευαίσθητος. Δεν είχε άλλον πιο ευαίσθητον από τον Κύριό μας. Εμείς στον κόσμο αυτόν έχουμε μία ευαισθησία, λυπούμεθα. Όταν έχουμε κάτι μπροστά μας, στενοχωρούμεθα. Ο Κύριος μας ήταν κατεξοχήν ευαίσθητος, ήταν υπερευαίσθητος. Εάν εμείς είμαι θα ευαίσθητοι, εκείνος ήταν υπερευαίσθητος. Αντιθέτως, εις όσα τον κατηγορούσαν, αυτός όλος αφοσιωμένος στον πατέρα του είχε διαρκήν επικοινωνία μαζί του. Άραγε εμείς την ώρα που μας συκοφαντούν,
Έχουμε το μυαλό μας στο Θεό μας ή επάνω στο Σταυρό, το τι υπέφερε. Μόλις μας κατηγορήσουν, αγανακτούμε, εκφράζουμε από το στόμα μας λόγους εκδικήσεως και είμεθα έτοιμοι να ανταποδώσουμε αυτά τα οποία μας κάνουν οι άνθρωποι. Απέναντι τούτον δεν μεταχειρίζεται ποτέ υβριστική λέξη ο Κύριος μας, ούτε τραχίαν και δύσκολον γλώσσαν η οποία να έφερε πίκρανε στους άλλους. Ενθυμηθείτε, επάνω στο Σταυρό δεν υπήρχε μεγαλύτερη ευκαιρία ο Κύριος μας να εκδικηθεί. Και όμως ύψωνε τους οφθαλμούς του επάνω στο Σταυρό και έλεγε: «Πατέρα μου, συγχώρεσε τους, δεν ξέρουν τι κάνουν». Και ότι ως Κύριος έχουν πάσαν εξουσία και πάσαν δύναμη. Η δύνατο να το είχε κάνει, δεν το έκανε. Η δύνατο να εκδικηθεί τους σταυρωτάς του και δεν το έκανε. Και εκείνος ήσυχος και πράος εδέχεται όλα όσα ευλασφήμουν εις αυτόν. Σταυρούμενος και πάσχων κακός προσήφιετο μάλλον υπέρ των κακούντων, αλλά δεν απειλούσεν. Δεν τους έλεγε: «Θα έρθει η ώρα και θα δείτε τι θα σας κάνω». Όπως κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή όταν συμβεί κάτι σε εμάς και λέμε: «Θα έρθει η ώρα και θα σε εκδικηθώ». Να προσέξουμε, αδερφοί μου, ή θα είμαι τα παιδιά του Θεού και θα ομιλούμε όπως ομιλούσε εκείνος, ή δεν θα έχουμε θέση να λέγουμε ότι είμαι τα μαθητέ του Κυρίου. Εις τον Ιούδαν, ο οποίος ακριβώς θα τον επρόδιδε, τον απείλησε, ενώ προηγουμένως είπαμε ότι δεν απείλησε κανένα. Δεν τον απείλησε όμως με έκφρα την οποία έχουμε εμείς. Τον προειδοποίησεν για να το συνεφέρει. Δεν απειλήσαν τον Ιούδαν όπως απειλούμε εμείς τους συνανθρώπους μας. Υπήλυσε τον Ιούδαν, του έδωκε την απειλή. Πρόσεξε, του λέγει: «Εσύ που με προδίδεις, που με παραδίδεις, καλύτερο να μην εγενάσω». Διότι προειδοποίησε τον Ιούδαν ότι τον αναμένει η κόλαση. Μόνος του αποφάσισε ο Ιούδας. Δεν τον ενάγκασε κανένας. Εκείνος μόνος του θέλησε να προδώσει τον διδάσκαλό του. Επίσης και σε εκείνους οι οποίοι τον κατεδίωκαν, όπως καταδιώκουν και σήμερα τον Χριστό μας οι μεγάλοι εξουσιάζοντες των λαών, οι οποίοι εντρέπονται να αναφέρουν το όνομά του. Ρίξατε μια ματιά σε αυτά τα κόμματα τα οποία, όταν έρθουν οι μέρες των εκλογών, βγαίνει το χέρι τους από τις χειραψίες. Όλο χειραψίες, δεν πονούν εκείνα τα χέρια τους, είναι ένα ερώτημα. Να αναφέρουν όμως για τον Χριστό μία λέξη δεν αναφέρουν ποτέ τους. Ευτυχώς ακούστηκε μια φωνή αυτά στα σημέρα, στα δυσκόλους ημέρας, η οποία φωνή αναφέρει τον Χριστό, την πατρίδα και την οικογένεια. Και ο κόσμος θα ακολουθήσει αυτόν, δεν θα μείνει, για να καταλάβουν αυτοί ότι μπορούσαν να το κάνουν ήδη και δεν το κάνουν. Όλοι αναφέρονται, δεν ομιλούν όμως δια των Θεών. Όλα τα έχουν μόνο των Θεών, δεν θέλουν. Και είπε ο Κύριος μας: «Εσείς», λέγει, «οι οποίοι με καταδιώκετε, οι Σοδομίτες θα έχουν περισσότερα παρησία ενώπιον μου παρά εσείς», λέει. Είναι φοβερή αυτή η σκηνή την οποία ο Κύριος μας λέγει στο Ευαγγελιό του. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι το θεμέλιο της ειρήνης των θλιβωμένων. Υπενθυμίζει στους αναγνώστες ότι και διώσε και αυτοί έπασχον, ο Θεός θα ανταπέδιδε ανταμείβον την αθωότητά του. Ο αθώος ο άνθρωπος
εάν παρουσιαστεί σε δικαστήρια, σε ηγεμόνας και βασιλείς του κόσμου τούτου, έχει έναν υπερασπιστή ο οποίος τον υπερασπίζει. Είναι ο Θεός της δικαιοσύνης. Δεν θα ανησυχούμε όταν βρισκόμεθα στην δικαιοσύνη, όταν έχουμε δίκαιο, διότι ο Θεός μας είναι εκείνος ο οποίος θα μας δικαιώσει. Ως τα σαμαρτία ημών λέγει αυτός αν είναι και εν το σώματι αυτού. Επί το ξύλο είναι τα σαμαρτία απογενόμενη τη δικαιοσύνη ζήσουμε. Ούτω μόλοπι αυτού ιάθητε. Άνοιξε μπλεγάς ο Κυριός μας, επώνεσε ο Κυριός μας, δια να θεραπευτούμε εμείς. Δεν έγινε το εις τον κόσμο τούτον άλλο παρόμοιον γεγονός. Ο γιατρός να σφαγιάζεται για να θεραπευτεί ο ασθενής. Να ανοίγει την πλευρά, να καρφώνεται επάνω στο σταυρό για να θεραπεύσει τον άρρωστον. Δεν έγινε το άλλο πάνω στον κόσμο. Ούτω μόλοπι αυτού εμείς οι άθιμε λέει. Εκείνος αιματώθη, ελούσθηκε αίματα από πληγάς, από την κεφαλή έως των ποδών. Και οι πληγές εκείνες ήτο δια να θεραπευθούμε εμείς. Εκείνες οι πληγές του Κυρίου μας μας ιάτρευσαν λέγει την πληγή την ψυχή την οποία ίνιξαν η αμαρτία. Επάνω στο ξύλο λέγει, επάνω στο σταυρόν εφησιάστη ο ίδιος ο Θεός. Των καιρών εκείνων οι Εβραίοι εφησίαζον ζώα εις τον Θεόν. Και ο Κύριος μας όταν εφησιάστη ο ίδιος επάνω στο σταυρό λέγει έπαυσαν πλέον όλες οι θυσίες. Δεν έγιναν το πλέον θυσίες, δεν θυσιάζουν πλέον οι άνθρωποι. Πρώτου Χριστού στην παλαιάν εποχή ενθυσίαζαν ακόμη τους ανθρώπους, τα τέκνα των, για να αναπαυθούν από τον έλεγχο της συνειδήσεώς των. Και όταν εθεμελίων ανοικίας κατέσφαζουν τα τέκνα των και τα έβαζαν στα θεμέλια των οικειών για να εξαγοράσουν τον τόπο εκείνων από τα πονηρά πνεύματα. Εισήρθοντο δηλαδή βαθύτερον μέσα εις το σκότος και την αγνωσία οι άνθρωποι. Όταν όμως ο Κυριός μας εθυσίασε τον εαυτόν του επάνω εις το σταυρόν, τότε λέγει ο σταυρός έλαβε την θέση του θυσιαστηρίου. Και όταν ανέβαινε ο Κυριός μας με το σταυρόν στον ώμο, κουρασμένος, λιπόθυμος, ή το θύμα το οποίο θα εθυσιάζεται και παρέδωκε λέγει τον εαυτόν του ως θύμα και ως θύτης, δηλαδή ο ίδιος εθυσίασε τον εαυτόν του για να μας σώσει εμάς τους αμαρτωλούς. Εθλίβει πολύ ο Κύριος μας. Προσφέρον εαυτόν υπέρ των αμαρτιών των ειδικών μας, φέρει επάνω του όλα τα αμαρτίας. Εθλίβει η ψυχή του πολύ του Κυρίου μας. Ενθυμηθείτε αυτήν την φράση. Όταν ήταν μέσα στον κήπο της Γεθσημανή, είπε τούτην τη λέξη. Περίλυπος εστίν η ψυχή μου έως θανάτου. Πόση λύπη είχε εκείνη την νύχτα όταν επροσήφχε το εις τον επουράνιον Θεόν. Και οι μαθητέ κοπιασμένοι από την οδηπορία εκοιμήθησαν. Δεν παρεστάθη κανείς κοντά του. Οι τρεις μαθητέ, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οι οποίοι τον ακολούθησαν ο λίγον μακρύτερον από τους άλλους μαθητάς,
εκοιμήθησαν και εκείνοι και με παράπονο τους είπε ο Κύριος μας, ούκ ισχύσατε. Και εκείνη τη στιγμή δεν υπήρξε άνθρωπος να τον παρηγορήσει. Και έστειλε ο Επουράνιος πατέρας άγγελο, λέγει, παρήγορο, διότι πρόκειτο να σηκώσει όλο το βάρος των αμαρτιών του κόσμου, για να μην απολεσθεί κανείς. Έβλεπε όμως ότι ο άνθρωπος δεν θα εκτιμήσει αυτό και έλεγε, παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο, να μην θυσιαστώ, πατέρα μου, διότι οι άνθρωποι δεν θα το εκτιμήσουν, δεν το εκτιμούνε. Ποιος ομιλεί δια των Θεών, αδερφοί μου? Να σας φέρω ένα παράδειγμα να δείτε πώς είναι άγνοια να βρισκόμεθα. Κάνω ένα μυστήριο, το μυστήριο της βαπτίσεως, και εκείνη τη στιγμή απευθύνομαι εις τον κόσμο ο οποίος ήτο εις τη βάπτιση και τους λέω, δεν ήρθατε σε ένα μυστήριο μόνο, ήρθατε σε δύο μυστήρια. Το ένα είναι τούτο που εβαπτίσαμε το μωρό και το άλλο είναι το Άγιο Χρίσμα. Δεν μπόρεσα να πω περισσότερα. Αφού τελείωσε και έφυγε το μωρό, με πλησιάζει ο πατέρας. Τι είναι αυτό που είπες τώρα, λέγει? Φανταστείτε εις ποιαν άγνοια βρίσκεται ο κόσμος, αδερφοί μου. Και όταν αγωνιζόμεθα αυτή τη στιγμή να κηρύξουμε το Λόγο του Θεού, προσπαθούμε να κάνουμε τους χριστιανούς χριστιανούς, διότι ευρίσκονται σε τέτοια άγνοια ο κόσμος, ευρίσκονται σε τέτοιο σκοτάδι που δεν γνωρίζουν ούτε τα μυστήρια της Εκκλησίας μας πόσα είναι. Λέω, παιδάκι μου, τούτο που είπα τώρα είναι το κυριότερο από ό,τι έχει η Εκκλησία μας, διότι είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, εάν δεν τα είχαμε, λέγω, δεν θα ζούσαμε, δεν θα υπήρχαμε. Και μου έδωθηκε ευκαιρία να πω λίγα λόγια στον κόσμο, ο οποίος ήκουε δια πρώτην φορά τι είναι το Άγιο Χρίσμα. Ο πόνος του Κυρίου μας δεν τον έβλεπε κανείς, διότι ήταν εσωτερικός πόνος. Όταν θλίβεται ο συνάνθρωπός μας, δεν μπορούμε να μετρήσουμε τη θλίψη του. Όταν πάσχει, δεν μπορούμε να μετρήσουμε πόσον υποφέρει. Εκείνος γνωρίζει. Και είναι τούτο ακριβώς το εσωτερικό και αόρατο το οποίο είχε ο Κύριος μας, ενώ ο πόνος του σώματος είναι αισθητός και εις τους άλλους και ορατός και εις τους άλλους. Επάνω στο ξύλο του Σταυρού ο Κύριος μας, αδερφοί μου, ο Χριστός υπέμεινε τη σκληρότεραν και ατιμωτέραν τιμωρία, εξ όσων είναι δύνατο ένας δούλος να υποστεί των καιρών εκείνων. Τον μεταχειρίστησαν ως να υπήρξε ο έσχατος αμαρτωλός. Του έδωκαν τέτοιον θάνατον ως να ήταν ο αμαρτωλότερος των ανθρώπων. Και τούτο διανατήχομεν εμείς μιας μεταχειρήσεως πολύ διαφορετικής, και να αναπνεύσουμε από το βάρος της αμαρτίας. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος για να φύγουμε εμείς από το βάρος της αμαρτίας, ημι μόνον όταν ο Κύριος εθυσίασε τον εαυτόν του για να μας σώσει. Ετιμωρήθη αυτός αντί ημών. Η καρπή του παθήματος του Χριστού μας είναι ότι απεσπάστημεν και απεξενώθημεν ολοτελώς από τις αμαρτίες και εισήλθαμεν εις νέαν ζωήν δικαιοσύνης και αγιασμού. Εισήλθαμεν εις άλλων κόσμων αγιότερων, εις άλλων κόσμων καλύτερων. Όσοι επλησίασαν το μέγα μυστήριο
της εξομολογήσεως εγέφτησαν την χαρά του Παραδείσου. Με μία διαφορά όμως, όταν εξομολογούμεθα μετανοούμε και δεν επιτρέπεται να επιστρέφουμε πίσω να πράττουμε τα ίδια. Ουδείς δύναται να στηρίζεται επί του Χριστού ο Σωτήρος εάν δεν έχει εγκαταλείψει την αμαρτία και να ζει στην δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να λέγεις ότι ο Χριστός σταυρώθηκε για σένα όταν δεν εγκαταλείπεις την αμαρτία. Καινούριος τρόπος, παράδοξος τρόπος θεραπείας της ψυχής του ανθρώπου και του σώματος του ανθρώπου. Διότι πάντοτε πρέπει να γνωρίζουμε ότι το σώμα υποφέρει όταν υποφέρει η ψυχή. Η ψυχή υποφέρει από την αμαρτία, πάσχει από την αμαρτία, δι' αυτό και πάσχει και το σώμα μας. Και πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό και να είμεθα έτοιμοι να ανασκοπήσουμε την όλη πορεία της ζωής μας. Να κοιτάξουμε από τις μικράς ηλικίες έως τις ημέρες που μας επισκέφτεται ο Κύριος μας με μία ασθένεια, να ειδούμε ποιοι είμεθα. Και κάτω από όλη αυτήν την δοκιμασία να πούμε δίκαιε εκκρίσει σου Κύριε, δίκαιωση και δικαιοσύνα σιγάπη σας, υποφέροντα διότι ημάρτηκα ενώπιόν σου. Σε πλήγωσα με τις αμαρτίες μου, δι' αυτό υποφέρω. Σε έχω πικράνει πληστάκης, δι' αυτό πληρώνω τώρα για να μην πληρώσω αιωνίως στον άλλο κόσμο. Ο γιατρός εδέξατο την τομήν και ο άρρωστος έτυχε της ιάσεως. Ούτω μόλοπι αυτού ημείς ιάθητε, λέει. Παραστατική και ζωηρά η έκφραση σε αυτή του αντιπροσωπευτικού παθήματος του Κυρίου μας. Είτε γάρος πρόβατα πλανόμενη και επεστράφεται νυν επί των ποιμένα και επίσκοπων των ψυχών ημών. Ο άνθρωπος ζει δύο περιόδους στη ζωή του. Η μία είναι η αποπλάνηση και η άλλη είναι η επιστροφή. Όταν ο άσωτος Υιός εγκατέλειψε τον πατέρα του, είτε ο πλανόμενος εις τους αγρούς της αμαρτίας και προσπαθούσε να φορτάσει με τα ξυλοκέρατα τα οποία έτρωγαν οι χείροι. Απεπλανήθη από τον διάβολο και έφυγε από την πατρική στοργή και αγάπη. Επλανήθη από τον διάβολο ο οποίος πλανά την οικουμένη ολόκληρον. Πρέπει να έχεις πνευματική ανάταση για να γνωρίσεις τα σπαγίδα του διαβόλου. Πότε επιτίθεται και πότε δεν επιτίθεται, πρέπει να έχεις πολύ πνευματική ανάπτυξη. Τότε γνωρίζεις τα σπαγίδα του διαβόλου. Εάν δεν έχεις πνευματική ζωή, δεν μπορείς να γνωρίσεις τα σπαγίδα του διαβόλου, οι οποίες μετετρέπονται εις σπαγίδας. Οι πονηρίες του μετατρέπονται εις σπαγίδας. Οι δικές του τέχνες του διαβόλου είναι αδύνατο να τις γνωρίσει ο άνθρωπος αν δεν έχει πνευματική ζωή. Δι' αυτό να προσέχουμε να είμεθα πνευματικοί άνθρωποι. Πριν ή γίνομεν χριστιανοί αδερφοί μου, είναι τούτο το είπα, το οποίο είπα προηγουμένως, ότι περπατάσεις τον δρόμο και αν ερωτήσεις έναν τι θρησκεία, εις τι θρησκεία πιστεύει, θα σου πει είμαι χριστιανός. Χριστιανός όμως πλανεμένος χριστιανός, όχι χριστιανός στην ουσία. Διότι λέγει πριν γίνομαι χριστιανοί, είμαι θα πλανεμένα πρόβατα εις τους αγρούς, εις τους κρυμνούς, εις τα βάτα, εις τους λύκους. Μόνο όταν γνωρίσουμε τον Χριστόν είμεθα χριστιανοί. Όλη η αμαρτωλή πρώτης μετανοίας αυτών και της επιστροφής ευρίσκονται μέσα εις την πλάνη, την φοβεράν πλάνη
του διαβόλου. Η ζωή των ολόκληρων σύντων συνεχής αποπλάνησης, μακράν της αληθείας και της αρετής. Ως πρόβατα πλανόμενα οι αμαρτωλοί τρέχουν μακράν της βοσκής, μακράν του ποιμένους, μακράν της αυλής και του λοιπού ποιμνίου. Εκτιθέμενοι διαρκώς εις αναρυθμίτους κινδύνους, ολεθρίους κινδύνους. Ας μείνουμε, αδερφοί μου, κοντά στο Χριστό μας, διότι εκείνος έπαθεν υπερημών. Μας έδωκε το μεγαλύτερο παράδειγμα της υπομονής, να μην εγκαταλείψουμε τον Κύριό μας. Μείνε, λέγει, παιδί μου πιστός, άχρη θανάτου, και δώσω σε το στέφανο της ζωής. Αφού είπαμε αυτά τα λόγια περί υπομονής, αφού είπαμε αυτά τα παραδείγματα με πρόσωπον των Κύριών μας ως παράδειγμα της υπομονής, τώρα θα εισέλθουμε σε ένα άλλο κεφάλαιο, ο κόσμος και ο άνθρωπος. Ο κόσμος και ο άνθρωπος. Ο κόσμος και ο κόσμος. Θα προσέξουμε πολύ σε αυτό το σημείο, διότι πρώτα θα αρχίσουμε από το γυναικείο φύλο. Θα προσέξουμε πολύ τι θα πει κόσμος και κόσμος. Να προσέξουμε πολύ να δούμε τι θα πει κόσμος και άνθρωπος. Και αν έχουμε την ευχαρίστηση να ακολουθήσουμε τον Χριστό μας, πρέπει να ακούσουμε τι λέγει ο Χριστός μας. Διότι αν δεν ακούσουμε αυτό, δεν θα σώσουμε την ψυχή μας. Ομοίως λέγει, γυναίκες, υποτασσόμενε τη ιδίης ανδράση, είναι και ήτινες απειθούσι το λόγο, δια της των γυναικών αναστροφής άνευ λόγου, κερδιθήσονται. Τι να θέλει να πει ο Λόγος του Θεού με αυτά τα οποία αναγνώσαμε αυτή τη στιγμή? Ας έρθω τώρα και στα οικογενειακά σας καθήκοντα, λέει. Όπως οι δούλοι στους κυρίους των, έτσι και οι γυναίκες ας υποτάσσονται στους συζύγους των, ώστε και αν μερικοί από αυτούς απειθούν στον λόγο του Ευαγγελίου, δεν τους αρέσει δηλαδή ο Θεός, αν μερικοί από αυτούς δεν θέλουν να δουν την γυναίκα του, την γυναίκα των, να προσεύχεται ή να νηστεύει, αν μερικοί, λέγει, από αυτούς δεν θέλουν να ακούσουν εκκλησιασμόν ή εξομολόγηση, αν μερικοί από αυτούς δεν θέλουν να νηστεύσουν και να λάβουν το σώμα και το αίμα του Κυρίου, λέγει, η γυναίκα με την υπομονή της δύναται, λέγει, να τον σώσει. Και ας μην ακούσει λόγον Θεού, διότι η γυναίκα θα γίνει το παράδειγμα εις αυτόν. Τώρα εις αυτό το σημείο ελέγχεται πραγματικά η κάθε μία γυναίκα που ακούει αυτά τα λόγια. Έκανα υπομονή στον άντρα μου? Ή μήπως μου έλεγε εκείνος 5 και έλεγα εγώ 105. Ποιο λόγο θα δώσουμε στον Θεό? Εάν μερικοί από αυτούς απειθούν, λέγει, στο λόγο του Ευαγγελίου, με την υπομονή και την ταπείνωση της γυναίκας να κερδιθούν στην πίστη του Χριστού χωρίς λόγον και κήρυγμα. Δεν έρχεται. Πού πας, γυναίκα? Πώς στην εκκλησία? Πάλι με την εκκλησία, πάλι με τους παπάδες, πάλι με εκείνους οι οποίοι σας πλανούν. Αυτά θα ακούσει η πιστή γυναίκα. Επιτέλους, λέγει, πήγαινε να γίνεις καλογριά, δεν πρέπει να παντρευτείς εσύ. Αυτά είναι τα λόγια των ανθρώπων οι οποίοι ζουν μακράν από τον Θεό. Τότε τι θα απαντήσει η γυναίκα? Ποια θα είναι η απάντησή της? Θα επιτεθεί και αυτή? Έχασε το παιχνίδι, λέει. Κέρδισε ο διάβολος, δεν κερδίζει πια η γυναίκα. Διότι εκείνος ο άντρας, βλέποντας την υπομονή, λέγει,
την οποία έχει η γυναίκα του, θα έρθει η χάρις του Θεού μέσα της και θα πει: εσύ που διδάσκεις τον άντρα σου δεν γνωρίζεις αν δεν το σώσεις με την υπομονή σου. Κάνε υπομονή για να το σώσεις, για να είναι μαζί το ανδρόγυνο και στον άλλο κόσμο, όχι σε αυτό μόνο, και στον άλλο κόσμο λέγει να είναι μαζί. Χωρίς λόγον και χωρίς κήρυγμα λέγει, δια της διαμόνης της εναρέτου συμπεριφοράς των γυναικών σώζονται οι άνδρες. Μην αγωνιάτε, τώρα μιλούμε για τις γυναίκες, θα έρθει η σειρά μας των ανδρών και θα δείτε εκεί πόσα πρέπει να κάνουμε στην γυναίκα και δεν τα κάνουμε. Στοργική υποταγή και αναγνώριση του ανωτέρου κύρους και της εξουσίας του ανδρός. Ξέρετε στους γάμους οι νεοέλληνες τι έχουν? Έχουν ως κύριον σημείο του μυστηρίου του γάμου, που χωρίς αυτό δεν γίνεται γάμος, δεν μπορεί να γίνει γάμος, όταν λείπει αυτό δεν υπάρχει γάμος, είναι το ρύζι και το πάτημα της νύφης. Αυτό είναι το κεντρικό σημείο το οποίο σήμερα οι άνθρωποι που ζουν στο σκοτάδι το έχουν ως πρώτον και κύριον σημείο. Και βλέπεις, γίνεται ένας γάμος προημερών και σε μια στιγμή βλέπω μια γυναίκα έξαλλη. Λέγω, τι έπαθε τώρα μέσα στο μυστήριο, ενώ όσο υπήρχε όλος ο κόσμος σε ησυχία και άκουε το μυστήριο του γάμου. Έτρεχε πάνω, έτρεχε κάτω και σε μια στιγμή ακούω: πού πάνατε το ρύζι, λέει. Έχασε το ρύζι. Εχάθηκε το παν. Δεν μπορούσε να γίνει γάμος. Τι κακό μεγάλο έπεσε. Έχασε το ρύζι. Και αφού το βρήκε το ρύζι, έρχεσαι να το διανέμει, δια να γίνει η αταξία η μεγάλη, να χορεύει ο διάβολος. Σου λέει να τους αφήσω εγώ να κάνω μυστήριο. Εγώ θα τους αναστατώσω. Και αναστάτωσε πραγματικά ολόκληρο το εκκλησίασμα. Αδερφοί μου, το πάτημα της γυναικός, της νύφης, δεν είναι λύσης. Ούτε το ρύζι είναι το άπαν του μυστηρίου του γάμου. Όταν λείψουν αυτά τα δύο, πραγματικά γίνεται μυστήριο του γάμου. Εάν δεν λείψουν αυτά τα δύο, θα μας πλανά ο διάβολος συνεχώς. Η συμπεριφορά αυτή είναι υποχρεωτική, είναι ελκυστική και αποτελεί την καλύτερη μέθοδο για να προσελκυθεί ο ανίδεος από την θρησκεία άντρας, ο οποίος δεν γνωρίζει τίποτε για να σωθεί. Εάν η γυναίκα έχει υπομονή και είναι ενάρετος, κάποια μέρα ο σύζυγος θα πει: η γυναίκα μου με έσωσε, ας είναι καλά, χρωστώ όλη μου τη σωτηρία στη γυναίκα μου. Εάν όμως η γυναίκα επιτίθεται στον άντρα, ο άγριος θα γίνει πιο άγριος και θα πει: εσύ η οποία βγαίνει στην εκκλησία, αν έχεις τέτοια συμπεριφορά, τότε τι θα πει η άλλη η οποία δεν πηγαίνει στην εκκλησία? Και κακολογούν την εκκλησία και τους ιερείς και τους πνευματικούς. Αδερφοί μου, την υπομονή του Κυρίου μας την ακούσαμε. Το δίκαιο νήτο μαζί του. Και όμως δεν άνοιξε το στόμα του ποτέ. Και αν υποφέρεις και εσύ γυναίκα και δεν ανοίξεις το στόμα σου στον άντρα, δεν θα χάσεις το παν. Θα κερδίσεις το παν. Πρώτα πρώτα θα κερδίσεις την αρετή της υπομονής και έπειτα θα κερδίσεις τον άντρα σου, ο οποίος δεν γνωρίζει τίποτε.
και θα σε ευγνωμονείς στο τέλος ότι έγινε σε θεία για να τον σώσεις. Θα συγκινηθεί από την δική σου συνετή συμπεριφορά. Συνετή συμπεριφορά. Συνετή. Τι σημαίνει τούτο? Ότι του απάντησες με την πιο πραότητα την οποία έχει ο άνθρωπος. Με τη μεγαλύτερη πραότητα. Δεν το ανταπέδωκες τις φωνές ούτε τις ύβρις. Και εκείνος θα συγκινηθεί, δεν θα μείνει ασυγκίνητος. Όταν είσαι εσύ ειρηνική, όταν είσαι ταπεινόφρον και στοργική, έχεις το κέρδος του συζύγου σου. Δι' αυτό πρόσεξε όσο σου είναι δυνατόν να ομοιωθείς με τον Κύριο, ο οποίος είναι το πρόσωπο της υπομονής προς μίμηση. Η σύζυγος έχει και άλλα καθήκοντα. Οφείλει να επιτελεί το καθήκον της υποταγής στον σύζυγο. Να υποτάσσεται, λέγει. Λέγουν μερικές γυναίκες, αυτό το σβέρκο, λέγει, που κρατά την κεφαλή του αντρός μου και εγώ είμαι από εκεί και κάτω, λέγει, δεν το ανέχομαι, λέγει. Θα το κόψω, λέγει, αυτό το σβέρκο. Να βάλω εγώ την κεφαλή μου εκεί και όχι εκείνος. Να γίνω εγώ, λέγει, η κεφαλή και όχι εκείνος. Δεν θα τον αφήσω, λέγει, να ξεμητήσει. Θα του επιτεθώ για να καταλάβει ότι έχει γυναίκα. Δεν λέγει όμως το Άγιον Ευαγγέλιον αυτά τα λόγια. Δεν το λέγει. Δεν λέγει ποτέ η γυναίκα να επιτεθεί στον άντρα της. Αλλά να υποτάσσεται στον σύζυγό της, λέγει. Και όταν ακόμη αυτός δεν έχει να κερδιθεί από το Ευαγγέλιο, εσύ να κάνεις υπομονή και ο Θεός είναι εκείνος που θα τα διορθώσει όλα. Δυνατός ο Θεός, λέγει, στήσε αυτόν. Έχει δύναμη ο Θεός, λέγει, να τον σηκώσει από τη λάσπη, να τον ανεβάσει ψηλά και να σε περάσει και σέναν στην πρόοδο την πνευματική. Αυτός είναι ο Θεός. Δι' αυτό να κάνεις υπομονή. Η υποταγή δεν νοείται απεριόριστος και απόλυτος πάλι, μέσα σε ένα σημείο όταν η γυναίκα έχει δίκαιο, δεν μπορεί να κλείσει το στόμα της, θα πει όμως με ταπείνωση αυτό το οποίο σκέπτεται και αν μένω σύζυγος είναι κερδισμένος πλέον από την υπομονή της γυναικός, θα συζητήσει το θέμα. Βλέπετε τώρα στην Κύπρο τι γίνεται, μας μοίρασαν την Κύπρο, την έδωκαν στους Τούρκους, αλλά φωνάζουν να συζητηθεί το θέμα. Να συζητηθεί, και τι θα βγάλεις από τον Τούρκο? Θα βγάλεις κέρδος από τον Τούρκο? Μοιράσανε την Κύπρο και δεν δώσανε στην Τουρκία, γιατί ακριβώς εμείς ως έθνος δεν υπερασπίσαμε το παιδί μας. Η μητέρα δεν υπεράσπισε το παιδί της. Άλλο θέμα τούτο. Προχωρούμε. Εννοείται ότι η υποταγή δεν νοείται απεριόριστος και απόλυτος. Να υποτάσσεσαι εις τον άντρα, αλλά όχι απεριόριστα και απόλυτα. Να πεις το δικαίω σου, να πεις τη γνώμη σου, να πεις εκείνο το οποίο πρέπει να πεις και είναι καλύτερο. Διότι μπορεί ο σύζυγος τη στιγμή εκείνη να σου πει έχεις δίκιο, γυναίκα. Αυτό θα κάνουμε. Δεν είναι αυτό εναντίον του νόμου του Ευαγγελίου. Είναι ευσέβεια προς τον Θεό και καθήκον προς τον Θεό. Δεν είσαι σκλάβα πλέον του ανδρός, δεν είσαι δούλη στον άντρα, είσαι ο σύντροφος του άντρος. Δια των Χριστών κάνεις υπομονή, δια την χάρη του Χριστού. Ταπεινώνεσαι δια τη χάρη του Χριστού. Υποκύπτεις δια την χάρη του Χριστού. Και ο Χριστός που σε βλέπει θα σε ανταμείψει. Παράδειγμα διάφτης επιστροφής η οποία οφείλεται στον Άγιον Βίον της Συζύγου,
αφηγείται ο Ιερός Αυγουστίνος δια τον πατέρα του, ο οποίος ήτο μέσα στην ειδωλολατρία, και η γυναίκα του, η μητέρα του Ιερού Αυγουστίνου, η Μόνικα, η μητέρα του Ιερού Αυγουστίνου, παρακαλούσε δια το παιδί της και δια τον άντρα της, και έσωσε και τους δύο. Διότι ο μεν Ιερός Αυγουστίνος ονομάζεται το παιδί των δακρύων, ο δε άντρας της ήταν εκείνος ο οποίος όφιλε την σωτηρία του στη γυναίκα του. Γενικότερον, η σεμνή σύζυγος. Σεμνή σύζυγος, τι σημαίνει τούτο? Σεμνότης λέγει. Σεμνότης σημαίνει, αδερφοί μου, ένα πλάσμα το οποίο φοβάται τον Θεό, ένα πλάσμα το οποίο έχει επάνω της τον φόβο του Κυρίου μας. Ταπεινόφρον, να είναι ταπεινή η γυναίκα, να είναι υποχωρητική η γυναίκα, και πράγματι να έχει επάνω της μία σεμνή συμπεριφορά που να συντελεί τόσο πολύ, ούτως ώστε να κερδίζονται ψυχές. Μεγάλος ο μισθός της γυναίκας όταν έχει υπομονή και κερδίζει τον άντρα της. Δεν συγκρούονται μέσα στην οικογένεια για να βλέπουν τα παιδιά, διότι παραδειγματίζονται τα παιδιά. Δεν εξωτερικεύουν ύβρις ο ένας εναντίον του άλλου. Δεν ακούνται από το στόμα των ανδρών βλασφημίες στο Χριστό μας και την Πανηγία μας. Και σας το είπα και άλλοτε, όταν περνούσα έξω από ένα σπίτι και είδα ένα παιδάκι 3 με 4 ετών, το οποίο βλασφημούσε την Παναγία μας και τον Χριστό μας. Τι έδωκε αυτός ο πατέρας σε αυτό το παιδί, και τι λόγο θα δώσει εν ώρα κρίσεως? Αυτός καυχάται ότι είναι έξυπνο το παιδί του. Κοίταξε, λέγει, εξυπνάδα που έχει. Όταν βλασφημεί τα ιερά και τα θεία της πίστεώς μας, είναι έξυπνο. Είναι έξυπνο με την εξυπνάδα του διαβόλου. Βέβαια, είναι έξυπνο. Πολύ έξυπνο. Δεν έχει την εξυπνάδα του Χριστού. Έχει την εξυπνάδα του διαβόλου, ο οποίος οδηγεί στην κόλαση και τους γονείς και τα παιδιά. Προπάντων τους γονείς, όπως λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Ιωτολός, όταν πλησιάσεις, λέγει, τη μηλιά και την βλέπεις να είναι τρυπημένα τα μήλα, μη βάλεις όλη σου την έχραν εναντίον, λέγει, του καρπού αυτού. Εκείνος που φταίει είναι η μηλιά, δεν είναι το μήλο. Και το παιδάκι αυτό δεν είχε τίποτε. Ή το αθώο παιδί, τι έλεγε δεν γνωρίζε. Άκουσε όμως από τον πατέρα. Και να προσέξουμε πολύ ότι ό,τι λέγει ο πατέρας στο σπίτι θα τα ακούσει το παιδί και θα τα πει το παιδί στον πατέρα μετά. Όπως ένας ο οποίος έλεγε κάθε και λίγο το παιδί, άτε βλάκα, το λέγε, άτε βλάκα, φύγε βλάκα. Εν τέλει γύρισε το παιδάκι και του λέει, άτε φύγε βλάκα, του λέει. Αυτό άκουε, αυτό είπε. Ξέρετε ότι αν είμαι θα καλά με τη βοήθεια του Θεού, πρέπει να έχουμε μία συνάθρηση ανδρογίνων, να μάθουμε πώς να συμπεριφερόμεθα στην οικογένειά μας. Δεν γνωρίζουν οι γονείς. Νομίζουν ότι θα γεννήσουν παιδιά απλώς και πέραν τούτου τίποτε άλλο. Πώς θα τα αναθρέψουν, πώς θα τα μεγαλώσουν, δεν γνωρίζουν τίποτε. Εκείνο το οποίο γνωρίζουν είναι ένα μόνο, πώς θα τα θρέψουν, όχι να τα αναθρέψουν. Πώς θα του δώσουν το γαλατάκι του, το αγγουλάκι του, και θα το τρέχουν ξοπίσω τη σοκολάτα του, και να γίνουν τα παιδιά των Ελλήνων τα πιο χοντρά παιδιά του κόσμου. Διότι γίνονται πλέον φαγούδες, όχι χριστιανοί. Αδερφοί μου, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Τετάρτη
περί της γυναικός, για να φτάσουμε και στον άντρα, για να ακούσουμε λόγια του Ευαγγελίου. Και ο Θεός που είναι από ψηλά θα μας ευλογήσει, να έχουμε την χάρη Του, την χάρη του Αγίου Πνεύματος και την πίστη μας στον Θεόν.